Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ευλάβεια και λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς το Ορθόδοξο Πάσχα συνέπεσε με το Καθολικό. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, εκατομμύρια πιστών συγκεντρώθηκαν στους ιερέους ναούς ανά την επικράτεια για να ακούσουν το Χριστός Ανέστη και να λάβουν το Άγιο Φως. Με ευλάβεια και λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση του ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά στη χώρα μας. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, εκατομμύρια πιστών συγκεντρώθηκαν στους ιερούς ναούς ανά την επικράτεια για να ακούσουν το Χριστός Ανέστη και να λάβουν το Άγιο Φως, το οποίο για ακόμη μια φορά άναψε στον Πανάγιο Τάφο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Στην κόρη του, στον ιερό ναό, μεταμορφώσει ο Σωτήρος, ακούστηκε το Χριστός Ανέστη και οι πιστοί χριστιανοί ένιωσαν το φως του Κυρίου να φωτίζει τις καρδιές τους. Το Πάσχα των Ελλήνων τίμησαν όπως πάντα παραδοσιακά στην Τρίπολη. Από νωρίς στην πλατεία Άρεως, με ευθύνη του Δήμου, στήθηκαν δεκάδες σούβλες με αρνιά που τίμησαν διόδως κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης. Σήμερα στην παραδοσιακή Τρίπολη, δύο λόγια. Γιορτάζουμε το ελληνικό Πάσχα με τα ήθη και τα έθιμα του αρκαδικού λαού, με τις αξίες μας,
με πίστη στις δυνατότητες του ελληνικού λαού μας, των Αρκάδων, της Ελλάδος, με υπερηφάνεια, με αξιοπρέπεια, όπως ορίζει η ιστορία μας, εδώ στον τόπο μας, στην Τρίπολη. Και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στη Δημοτική Αρχή, στον Δήμαρχο τον κύριο Σμυρνιώτη, για την όλη διοργάνωση και στους συνεργάτες τους, στην κυρία Ζαμπαθά και σε όσους άλλους εργάστηκαν για αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Να μείνουμε στο εορταστικό κλίμα για το Πάσχα και να πάμε στον Άγιο Βασίλειο της Τρίπολης, όπου σε κατανυκτική ατμόσφαιρα έγινε χθες ο Ασπερινός της Αγάπης. Πλήθος πιστών έψελε το Χριστός Ανέστη, ενώ ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας Αλέξανδρος μοίρασε από ένα αυγό στους πιστούς ως ένδειξη αγάπης προς το ποίμνιό του. Thank you.
Πάμε να δούμε και ένα έθιμο τώρα του Πάσχα, καθώς δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό στην Τύρο αμέσως μετά την Ανάσταση. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν, οι μπουρλωτιέριδες με το Άγιο Φως έφτασαν με τις βάρκες τους στο ομοίωμα του Ιούδα κατά μεσής του λιμανιού και το έβαλαν φωτιά. Ένα μοναδικό σώμα με πυροτεχνήματα που ακολούθησε μετά την Ανάσταση του Κυρίου απόλαυσαν όσοι παρευρέθηκαν στο Τυρό Κοινουρίας. Ο Τσάκωνας Μπουρλωτιέρης έβαλε το Άγιο Φως και με τη βάρκα του έφτασε στο ομοίωμα του Ιούδα και έβαλε φωτιά. Αμέσως μετά, το Χρυσό Ανέστη ακούστηκε από τα μεγάφωνα της Εκκλησίας και ξεκίνησε το σώμα με δεκάδες βεγγαλικά να κάνουν τη νύχτα μέρα. Που είδαμε εδώ πέρα είναι το κάψιμο του Ιούδα. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Είναι μοναδική εμπειρία. Όποιος έρθει μία χρονιά σίγουρα θα ξαναέρθει και δεύτερη και τρίτη. Έτσι ήμουνα και εγώ. Ήρθα πριν 10 χρόνια και νομίζω ότι θα έρχομαι για πολλά ακόμα. Παροτρύνω όλο τον κόσμο να έρθει.
Στο νόημα κατά το πνεύμα των Αγίων Ημερών και της Μεγάλης Εβδομάδας αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Κορίνθιου Διονύσιος, ο οποίος μίλησε στην Νίνα Κασιμάτη και το Άξιον. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, μιλώντας στη δημοσιογράφο Νίνα Κασιμάτη, αναφέρθηκε στις Άγιες Μέρες του Πάσχα, τονίζοντας ότι αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, θα πρέπει καθημερινά να κάνουμε μία ενδοσκόπηση και να προσευχόμαστε στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Το θείο δράμα είναι στην κορύφωσή του, αλλά όλοι περιμένουμε το Πάσχα, το καθαρτήριο. Έτσι, ακριβώς. Είναι μεγάλες ημέρες για την Εκκλησία μας και για τη χριστιανοσύνη αυτές οι ημέρες. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά και ο κόσμος και η Εκκλησία, ενώ δεν διαφέρουν οι ημέρες αυτές σε τίποτε από τις άλλες, τις ονομάζει μεγάλες. Γιατί ακριβώς είναι τα μέγιστα γεγονότα που έλαβαν χώρα από τον Χριστό και τους ανθρώπους για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν, καθώς κορυφώνεται η πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά και την Ανάσταση, επιβάλλεται οι άνθρωποι να κάνουμε μία ενδοσκόπηση και να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Εάν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Εάν δεν θέλουμε, ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του. Εφόσον όμως είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Θεού και λέμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αυτή η ενδοσκόπηση πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση, ώστε και να επισημαίνουμε πού βαδίζουμε, αλλά και πώς θα διορθώσουμε αυτή την πορεία εάν έχουμε κάνει λάθος. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ενώ τα γεγονότα αυτά συνέβησαν πριν 2.000 χρόνια, τα θεωρεί ως παρόντα και στη ζωή μας, διότι έλαβαν χώρα για υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Τώρα οι γιορτές τελείωσαν και ειδικά μέτρα για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την επιστροφή των εκδρομέων θέτει σε εφαρμογή η Τροχέα. Την ίδια ώρα, χωρίς προβλήματα, διεξάγεται μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθηνών. Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα έχει ξεκινήσει και τα οχήματα κινούνται με κανονικές ταχύτητες. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθηνών. Η επίστροφη των εκδρομέων του Πάσχα έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, τα οχήματα κινούνται με κανονικές ταχύτητες. Η αστυνομική διεύθυνση Κορίνθου έχει λάβει έκτακτα μέτρα τροχονόμευσης και αν χρειαστεί θα τα θέσει σε εφαρμογή τις επόμενες ώρες. Οι εκδρομές για το μόνο που παραπονιούνται είναι τα έξοδα μετακίνησης, όπως η βενζίνα και τα διόδια, παρά τα έξοδα που έκανε για το Πασχαλινό τραπέζι. Αρκετά καλά, ωραία. Συγγνώμη? Ναι, ναι, ναι. Ξοδέψαμε πολλά. Γύρω στα 3-4 κατοστάρικα. Πιο πολλά στα διόδια. Στα διόδια. Αυτά τα διόδια 100-120 για να πας Αθήνα Καλαμάτα. Αν υπολογίσεις από 20 ευρώ τα διόδια πήγαινε και άλλα 20 έλα και άλλο 100 περίπου βενζίνη, να είμαστε καλά. Υπέροχα. Ψήσαμε. Ναι. Ξόδεψαμε πολλά. Όχι, γιατί είχαμε πάει στο πατρικό μας. Άρα πλέξτε σε συγγενικά πρόσωπα. Ναι. Ωραία πολλά. Πέρασαμε καλά. Μια χαρούλα. Ψήσαμε. Πού έχετε πάει? Κυπαρισία. Ωραία. Ξόδεψαμε πολλά. Όχι πολλά, γιατί δεν είχαμε να ξοδεύσει. Συγγενικά πρόσωπο, περάστε. Ναι. Το αδιαχώρητο επικρατεί εδώ στα διόδια του Ισθμού. Οι εκδρομές γυρνάνε από το τριήμερο του Πάσχα, ενώ όπως χαρακτηριστικά λένε, έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά, τόσο σε διόδια, τόσο και σε βενζίνη. Ωραία, μια χαρά. Πού είχαμε πάει? Κυπαλισία, λίγο πιο έξω από ένα χωριό. Ξοδέψαμε πολλά φέτος. Βενζίνη, διόδια και ό,τι. Χωρίς μία γυρίσαμε. Ήταν η μαμά εκεί που τα έχει όλα, αρνάκι, αυτά. Χρόνια πολλά. Πώς περάσαμε? Μια χαρά. Πού πήγατε? Ξολόγι. Ξολόγι, ε? Ναι. Ωραία. Ξόδεψαμε πολλά. Ναι, πιάσαμε, κάτι πιάσαμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς περάσατε? Ωραία. Πού είχατε πάει, επιτρέπετε? Ξυλόκαστρο. Ξόδεψαμε πολλά φέτος? Όχι. Σε γνωστούς πήγαμε.
Να αφήσουμε τώρα το κατανοητικό και εορταστικό κλίμα και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα που είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς απομένει λιγότερο από ένας μήνας για τις εκλογές. Στο πλαίσιο της προεκλογικής λοιπόν περίοδου για τις ευρωεκλογές, η δημοσιογράφος και υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νατάσα Ράγιου βρέθηκε στην Κόρινθο και συναντήθηκε με στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νατάσα Ράγιου βρέθηκε στην Κόρινθο. Την κυρία Ράγιου σε όλη την περιοδία της στην Κόρινθο συνόδευε ο νεαρός πρόεδρος Συνόδου Κορινθίας Χρήστος Δημητρόπουλος και για αρκετή ώρα και ο Βασίλης Μπαλάφας αλλά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα την κυρία Ράγιου, την πρώην βουλευτή Αχαΐας και υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, μια φίλη της πόλης η οποία ήρθε εδώ για να τιμήσει τους Κορινθίους, να δει τα προβλήματα της πόλης και να ενημερωθεί για αυτά. Στη σύσκεψη που είχαμε πριν από πολύ λίγα λεπτά, ενημερώθηκε διεξοδικά για όλα τα θέματα. Της ανέλησαν οι συνεργάτες μου τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να την απασχολήσουν στα δύσκολα μονοπάτια της Ευρωβουλής. Κυρία Ράγιου, σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκα και πριν από οτιδήποτε, πριν από τα προβλήματα που είναι υπαρκτά, θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την πόλη, την αγαπημένη πόλη, και δεν το λέω τώρα επειδή είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής, το ξέρουν οι Κορίνθιοι χρόνια πόσο τους αγαπώ και πόσο δεν μένουμε μαζί τους, ότι έχω συναντήσει τους πιο χαμογελαστούς ανθρώπους μέσα σε τόσο δύσκολες εποχές. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να το πω, όπου έχω πάει, στα μαγαζιά που έχω μπει, στους ανθρώπους που έχω συναντήσει στον δρόμο, βρίσκω ανθρώπους που θα μου πούν το πρόβλημά τους, θα μου πούν το θέμα τους, αλλά με χαμόγελο και αισιοδοξία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πια το μόνο όπλο μας απέναντι σε όλη αυτή τη μιζέρια, αν θέλετε, ή τη σκοτεινιά που μας έχει επιβληθεί λόγω συνθηκών τα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω ως υποψήφια ευρωβουλευτής ότι θα ήθελα να εκπροσωπήσω τόσο πολύ την Πελοπόννησο, γιατί είμαι και η υποψηφιότητα που στηρίζεται από την Δυτική Αχαΐα και την Πελοπόννησο, και νιώθω τόσο περήφανη για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπω και συναντώ, που μέσα σε όλα τους τα προβλήματα και τα θέματα συνεχίζουν να ελπίζουν και να στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και να στηρίζουν παρά το ότι έχουν ματώσει, που πραγματικά το μόνο που τους αξίζει είναι προσοχή. Πήγα στα μαγαζιά, στις καφετέριες, στα καφενεία, μίλησα με τους ανθρώπους. Τι είναι εκείνο που τους λείπει? Να μην λέμε πολλά τέτοιες μέρες. Πρέπει να δουν το περίφημο πρωτογενές πλεώνασμα να γίνεται χρήμα στην τσέπη τους. Αυτό είναι που περιμένουν όλοι και με αυτό θα αλλάξει και η νοοτροπία και θα αλλάξει και το κλίμα, γιατί αν αλλάξει η ψυχολογία θα αλλάξουν όλα. Θέλουμε να ελπίζουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα και νομίζω ότι αυτό που λείπει από την χώρα αυτή τη στιγμή είναι σταθερότητα. Η γέφυρα του Ιστιμού και ο Δήμος Λουτρακίου μπήκαν στην αλυσίδα των μνημείων και των πόλεων αντίστοιχα που κλειδώνουν την αγάπη. Πρόκειται για το κίνημα των λουκέτων αγάπης με νέους να τοποθετούν λουκέτα σε διάφορα μνημεία για να κλειδώσουν, όπως λένε, τον έρωτά τους. Στην πρωτοβουλία πήρε μια παρέα μελών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουτρακίου. Μια παρέα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Λουτρακίου, βλέποντας μια παγκόσμια κίνηση που λαμβάνει η χώρα στα τελευταία 13 χρόνια στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου με την ονομασία Love Locks, δηλαδή λουκέτα αγάπης, κλείδωσαν την αγάπη στη γέφυρα του Ιστιμού της Κορίνθου, μία από τις πιο γνωστές και ιστορικές γέφυρες. Τα Love Locks ξεκίνησαν στις αρχές του 2000 και σκοπό έχουν το συμβολικό κλείδωμα της αγάπης σε όλες τις μορφές της. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση ενός λουκέτου συνήθως στη γέφυρα, ενός ποτάμου ή λίμνης και το ρίξιμο των κλειδιών στο νερό. Οι τολμηροί που πιστεύουν στο για πάντα ή στο εύχονται κρεμάνε. Κλειδαριές με χαραγμένα τα αρχικά τους σε σχήμα καρδιάς, με μηνύματα, ημερομηνίες, ευχές και κορδελάκια και πετάνε συμβολικά κάπου το κλειδί για να μην ξεκλειδωθεί ποτέ η αγάπη τους. Πώς ξεκίνησε αυτή η σκέψη? Ξεκίνησε από ένα ρεπορτάζ που είχα δει όσον αφορά τα λουκέτα για όλη την Ευρώπη. Γιατί αν ξέρετε, τα λουκέτα αγάπης υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του κόσμου. Και του κόσμου και της Ευρώπης φυσικά. Και είπα, γιατί όχι και στην Ελλάδα. Και θεώρησα ότι ο Ιστιμός εδώ είναι ένα τέλειο σημείο, γιατί πρέπει να πετάς το κλειδάκι στο νερό σαν σύμβολο αγάπης. Και έτσι το σκεφτήκαμε, με βοήθησε πολύ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου, γιατί είμαι μέλος του. Κάναμε αυτή την εκδήλωση μαζί με την περιφέρεια και σήμερα που είμαστε εδώ βλέπω ότι έχουν αυξηθεί τα λουκέτα. Πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά και εμείς σαν απότερο σκοπό είχαμε
να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης στον Ιστιμό, τόσο ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα. Και πιστεύω ότι στο βάθος χρόνου θα το καταφέρουμε. Βλέπουμε όμως ότι είναι πάρα πολλά τα λουκέτα και από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ ερωτευμένοι. Ναι, πιστεύω ότι όπως και σε άλλες πρωτεύουσες, άμα δείτε, ξεκινάνε από 10 λουκέτα όπως ας πούμε στη Γερμανία και φτάνουν τα 200.000 μέσα σε 2-3 χρόνια. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουν ένα αυξητικό ρυθμό και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γεμίσει η γέφυρα και αυτό θα τραβάει ακόμα περισσότερους. Θα ήθελα να κάνω και μια παράκληση εδώ στους γύρω, στα περίπτερα, στα μαγαζιά, γιατί να μην έχουν και αυτοί οι λουκέτα να πουλάνε. Και έτσι θα προσελκύουν περισσότερους τουρίστες και μπορούν να πάρουν και κάτι άλλο από αυτούς. Δηλαδή πιστεύω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Σωστά. Και αυτός ήταν ο πρώτος σκοπός μας εμάς. Θαυμάσια λοιπόν, όπως είδαμε, η πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Λουτρακίου. Όμως η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Ιστιμός μόνο για τέτοιες ενέργειες δεν ταιριάζει. Γιατί η εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας συναντάει κανείς στη Διώρυγα, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εκεί. Αυτό άλλωστε είναι που βλέπεις επισκεπτόμενος ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της χώρας, γεμάτο σκουπίδια και σκουριασμένα κάγκελα, ενώ η αίσθηση της εγκατάλειψης κυριαρχεί. Εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας σε πολλές περιπτώσεις συναντά κανείς στον Ιστιμό της Κορίνθου. Αυτό που βλέπεις επισκεπτόμενος, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της χώρας, είναι σκουπίδια, εγκατάλειψη ακόμα και παλιά αυτοκίνητα σε κάποιο σημείο που μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω. Μια λεπτομερή παρατήρηση στο χώρο γύρω από τη γέφυρα θα διαπιστώσει και ο πιο δύσπιστος κουριασμένα κάγκελα, ελλειπή προστατευτικά μέτρα και εικόνα που δεν τιμά κανέναν μας. Βρισκόμαστε στη λεγόμενη πύλη της Πελοποννήσου εδώ στον Ιστιμό της Κορίνθου. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, σπασμένα κυκλειδώματα, ξεβαμένα κάγκελα και σκουπίδια είναι η εικόνα που συναντά κανείς όταν έρχεται εδώ στον Ιστιμό της Κορίνθου. Η εικόνα που βλέπετε είναι αποκαρδιωτική, ενώ όπως όλα δείχνουν, ούτε περιφέρεια αλλά ούτε και η εκάστοτε δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τίποτα για να βελτιώσει αυτή την εικόνα. Νέες επώδυνες αλλαγές έρχονται μετά τις εκλογές στο ασφαλιστικό. Το αναθεωρημένο μνημόνιο προβλέπει συρρήγνωση των συνταξιοδοτικών παροχών, κυρίως τις επικουρικές, περικοπή εσόδων από το ασφαλιστικό σύστημα μετά την κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και νέο κύκλο ενοποιήσεων και συγχωνεύσεων των ασφαλιστικών ταμείων. Οι επικουρικές συντάξεις θα μειωθούν στο μισό από τον Ιούλιο και θα καθιερωθούν ατομικές μερίδες ασφαλίσεις για κάθε ασφαλισμένο. Νέες περικοπές συντάξεις και ενοποίηση ταμείων φέρνει συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα προκειμένου να εξασφαλιστεί βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Επιπλέον, στόχος είναι να καλυφθούν οι απώλειες στα ταμεία από τη μείωση των ασφαλιστικών ασφορών, όπως και του φόρου υπέρ τρίτων, γεγονός που οδηγεί σε νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων από τον Ιούλιο, με την καθιέρωση ατομικών μερίδων ασφάλισης και τις ρήτρες μηδενικού ελλείμματος στα ταμεία. Οι πρωταγωνιστές του ρεπορτάζ αντιδρούν στις νέες μειώσεις και εκφράζουν αγανάκτησή τους για αυτή την κατάσταση. Τίποτα. Ας βάλουμε μυαλό όλοι μας. Γιατί εμείς φταίμε που ψηφίζουμε. Τι άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Όμως τώρα με τις νέες περικοπές. Με τις νέες περικοπές μας τελειώσανε ολοκληρωτικά. Να πούμε τι να πούμε. Μας έχουν κάνει που δεν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε. Μας έχουν κόψει, μου έχουν κόψει μένα δύο φορές. Τώρα αν είναι και τρίτη, τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν το ξέρω τι κόβουν. Δεν θα πρέπει όμως να γίνει έτσι ώστε να μην κοπούνε ας πούμε συντάξεις. Καλά, να μην κοπούνε και εγώ το θέλω, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ και ο καθένας, τι μπορώ να κάνει. Ήμουν ασφαλισμένος ως υπερήλικας. Ο Υπουργός Γεωργίας με έχει κόψει την ασφάλεια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ούτε του ζήτησα λεφτά εγώ, ούτε τίποτε. Ήθελα να είμαι ασφαλισμένος, γιατί μου την έκοψε. Είναι κάτι πράγματα τα οποία δημιουργούνται προσωπικά. Καμιά φορά λέμε την ελληνική φράση «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της». Να έτσι φάγανε τώρα και μένα. Μας δίνουν το δικαίωμα να γίνουν αντιπαθητικοί. Εγώ ξέρω τι λέω, να σηκωθώ να φύγουν για να μας αφήσουν ήσυχους. Γιατί είναι λοποδίτες όλοι αυτοί που κυβερνάνε χρόνια. Να φύγουν να αφήσουν το λαό ήσυχο. Ο Κολέτης, ξέρεις τι έκανε. Πήρε το δάνειο, η Μπουμπουλίνα έδωσε τα λεφτά και αυτός μετά το δάνειο το είπα για αυτός ότι πήρε τα καράβια. Αυτή είναι χειρότερα ακόμα από τον Κολέτη. Όλοι που κυβερνάνε απάνω. Και ο κόσμος υποφέρει για να έχει ψωμί να πάει.
και τα πληρώνει ο Κοσμάκης. Καταλάβες, εγώ έλεγα να μην είναι λοποδίτης να κυβερνάει, δεν έχω ήδη, που είμαι 70 χρόνων. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εγώ θέλω να μάθω το πλεόνασμα που βγήκε. Αυτό να μας πει η κυβέρνηση. Το πλεόνασμα από πού? Έχουμε καμιά παραγωγή εδώ στην Ελλάδα, αφού η παραγωγή έχει γίνει νεκροδή. Το πλεόνασμα που, αφού χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια και έχουμε 2 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, από εκεί και πέρα το πλεόνασμα αυτό από πού βγήκε? Βγήκε από το κυρίο εκεί τη σύνταξη, από το κυρίο εδώ τη σύνταξη, από μένα που έπαιρνα 550 ευρώ και μου δίνουν 325, από εκεί βγήκε το πλεόνασμα. Και καυχόνται και κουνιώνται και λυγιώνται ότι θα δώσουμε, λέει, στους ένστολους. Καλά, μια ζωή στους ένστολους δίνανε. Σε εμάς δεν δώσανε και ποτέ τίποτα. Αλλά να δώσουν στα παιδάκια αυτά που ψάχνουν τα σκουπίδια. Για να ζήσουν. Γιατί εγώ έχω ζήσει την κατάσταση. Ένα σημαντικό βήμα στην κατάργηση της γραφειοκρατίας αποτελεί η κατάργηση υποχρέωσης των πολιτών να υποβάλουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες κατά τις συναλλαγές τους. Να δούμε το ρεπορτάζ. Με βάση σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργείται εφ' εξής η υποχρέωση των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους προς το δημόσιο να υποβάλουν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση. Στο θέμα αναφέρθηκε ο προϊστάμενος ΔΕΗ Κορίνθου Βασίλης Ανδρικόπουλος. Πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4250, όπου εκεί πράγματι έγιναν πολλές απλουστεύσεις, αλλαγές στις εκδόσεις των αδειών, στις εκδόσεις των πιστοποιητικών, στις υποχρεώσεις διαφόρων προσώπων να προσκομίζουν διάφορα έγγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους, από δημόσιες υπηρεσίες, από προξενικές αρχές. Ήδη ο νόμος του πρόσφατος του 4250 στο άρθρο 1 ορίζει ότι όλες οι αρχές, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν είναι διοικητικές αρχές, όπως παραδείγματος χάρη τα δικαστήρια, Μητροπόλεις, τα Μουφτεία, τα Πανεπιστήμια, ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από το δημόσιο, υποχρεώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες να δέχονται απλά φωτοαντίγραφα των πράξεων που έχουν εκδοθεί, των εγγράφων που έχουν εκδοθεί, να είναι σε καλή κατάσταση και ευανάγνωστα, να προσκομίζονται από το φορολογούμενο χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να τα παίρνει, να τα καταχωρεί και την υποχρεώνει όμως, αντικαθιστώντας μια προηγούμενη διάταξη που έλεγε ότι αυτή η δήλωση η οποία σας προσκομίζω είναι γνήσιο αντίγραφο της δήλωσης του εκαθαριστικού σημειώματος, παραδείγματος χάρη, που έχει εκδοθεί στη ΔΟΗ Κορίνθου, αυτό πλέον καταργείται. Το ίδιο το φωτοαντίγραφο, όταν προσκομιστεί, υπέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως. Μικρότερες ήταν οι διακοπές του Πάσχα για τους μαθητές αρκετών σχολείων και της Κορινθίας. Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε μαθητές των σχολείων που έχασαν μέχρι 3 μέρες μαθημάτων λόγω των καταλήψεων να επιστρέψουν στις αίθουσες την Τετάρτη του Πάσχα. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κορινθίας, Αριστοκλής Χαρμπίλας. Σε σχολεία της Κορινθίας θα επιστρέψουν μαθητές την Τετάρτη μετά το Πάσχα. Η απόφαση αυτή αφορά τους μαθητές σχολείων που έχασαν έως 3 μέρες μαθημάτων λόγω των καταλήψεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2013. Όσοι μαθητές έχασαν παραπάνω από 3 μέρες μαθημάτων θα τις αναπληρώσουν το Μάιο μετά τη λήξη συλλογικής χρονιάς. Ενώ στο θέμα αναφέρθηκε ο καθηγητής Αριστοκλής Χαρμπίλας. Ναι, κατά την δεύτερη εβδομάδα των διακοπών προφανώς θα εννοείται για τις αναπληρώσεις των ωρών που χάθηκαν λόγω καταλήψεων. Αυτά τα ίσως έχετε πληροφορηθεί. Θα έχετε προφανώς μάθει και την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ αλλά και της ΕΛΜΕ εδώ. Δεν σας απαντώ με θεσμική ιδιότητα, αλλά με την ιδιότητα του απλού καθηγητή, με την οπτική πρώτα απ' όλα την παιδαγωγική. Νομίζω ότι οι μαθητές και όσοι ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή, γονείς, από αυτή την απίστευτης υποκρισίας, και δεν θέλω να είμαι πολύ οξύς τέτοιες ημέρες,
ωστόσο απίστευτης υποκρισίας απόφαση, οι μαθητές και οι γονείς και οι καθηγητές συνειδητοποιούν πολύ καλά ότι καμία σκοπιμότητα και καμία ανάγκη δεν εξυπηρετεί αυτή εδώ η αναπλήρωση, για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως ξέρετε και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος ξέρει, ότι μέχρι σχεδόν τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα, υπήρχαν εκπαιδευτικά κενά σχεδόν 2.000. Για να σας το δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει 2.000 εκπαιδευτικά κενά, είναι σαν να έχουμε 100 σχολεία τα οποία δεν έχουν κάνει ούτε μία ώρα μάθημα για 2,5, ας πούμε, ίσως και παραπάνω μήνες. Για τέτοια κενά μιλάμε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές του, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.